του ελληνικού χρέους. Αυτό φημολογείται ότι θα είναι μεταξύ 40 και 60%. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές που περνάμε και τα δυσκολότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Γιατί πολλοί μιλάνε για ένα κούρεμα του 40 έως 60%, αλλά αυτό θα έχει παρενέργειες. Και βέβαια οι παρενέργειες έγκυται στο τι θα, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες και βέβαια τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Και το κυρίαρχο για μένα είναι ότι οι τράπεζες μέσω του προγράμματος της... εντάξει, έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι τράπεζες θα στηριχτούν ουσιαστικά και θα βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Όμως, το μεγάλο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ομόλογα που θα χάσουν αρκετά από τις αξίες τους. Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια δεν είναι μόνο στα ασφαλιστικά ταμεία τα ομόλογα, είναι και οι μετοχές που έχουν πάρει. Και αυτό θεωρώ τη μεγαλύτερη μαύρη τρύπα των ασφαλιστικών ταμείων, ίσως και μεγαλύτερη από τα ομόλογα. Υπάρχουν πολλά ασφαλιστικά ταμεία τα οποία έχουν μετοχές, ειδικά τραπεζικές, που όταν τις αγοράσανε ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα σημερινά. Δηλαδή, μπορεί τότε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας να έχει 22 ευρώ για να είμαι αντικειμενικός και ουσιαστικός στους ακροατές σας, και σήμερα να μιλάμε για 1,5 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η μαύρη τρύπα των ταμείων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και εκεί, βέβαια, κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Γιατί και το πόσο ομόλογα επένδυε ένα ταμείο και τι χρήματα έπρεπε να έχει στο χρηματιστήριο να κάνει ανάλογες επενδύσεις, ήταν προδιαγραμμένο σε κάθε ταμείο τι ποσοστό από αυτά έπρεπε να κατέχει. Όσοι υπερβήκαν τα ποσοστά, για μένα πρέπει να πληρώσουν. Δεν μπορούν σήμερα οι συνταξιούχοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη σύνταξή τους επειδή κάποιοι διοικητές ταμείων, είτε επειδή τους πιέσαν είτε δεν τους πιέσανε, τοποθετήσαν αυτά τα χρήματα σε επισφαλείς επενδύσεις. Για μένα θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι εκεί. Και θα πρέπει η δικαιοσύνη να τιμωρήσει αυτούς που παίξαν τα λεφτά των συνταξιούχων και των εργαζομένων. Κύριε Πελοπίδα, αντέχουν οι ελληνικές τράπεζες αυτό το κούρεμα? Γιατί είδαμε τον κύριο Σένα να δηλώνει ότι το τραπεζικό σύστημα αντέχει μέχρι και 31% το κούρεμα. Παραπάνω πάμε για ολική πτώχευση. Πάμε ουσιαστικά για κρατικοποίηση των τραπεζών. Αυτό δεν λέει ο κύριος Σάλλας. Ο καθένας εκφράζει τα συμφέροντά του σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Σήμερα οι τράπεζες δεν υπάρχουν για τον Έλληνα πολίτη. Πρέπει να επαναβεβαιώσουμε, να δούμε πώς τελικά θα λειτουργούν οι τράπεζες στη χώρα μας. Αυτή η ασυδοσία που υπήρχε μέχρι σήμερα, πραγματικά, αν θυμόσαστε τα θαλασσοδάνεια, τα εορτοδάνεια, δίναμε σε κάθε Έλληνα πολίτη, χωρίς να εξετάζουμε, δηλαδή. Δεν είχε ευθύνη η τράπεζα τότε όταν έδινε δάνεια σε κάποιον πολίτη χωρίς να εξετάζει πραγματικά τι εισοδήματα για αυτός ο πολίτης? Άρα σήμερα του λέμε να είναι συνυπεύθυνος αυτός ο πολίτης και καταβάλει αυτά τα χρήματα, αν μπορεί να τα καταβάλει. Ένα δεύτερο στοιχείο ουσιαστικό για μένα είναι ότι θα πρέπει να δούμε το ρόλο του πάλι των τραπεζών. Σήμερα ο ρόλος των τραπεζών δεν υπάρχει για την κοινωνία. Σήμερα οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρανε και εν πάση περιπτώσει το κράτος συνεισφέρε πραγματικά στις τράπεζες. Ώστε να αντέξουν αυτά που περνάει σήμερα η αγορά και η κρίση, η πραγματικά οικονομική κρίση, και πραγματικά βοηθήθηκαν οι ελληνικές τράπεζες. Όμως αυτό δεν μετακυλίστηκε στον καταναλωτή. Δεν υπάρχουν τράπεζες αυτή τη στιγμή. Οι έμποροι, οι μικρομεσαίοι, οποιοδήποτε ζητάει κάτι από σήμερα από μια τράπεζα, είναι κλειστές οι τράπεζες γι' αυτό. Άρα θα πρέπει να δούμε το ρόλο των τραπεζών, γιατί σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι κυρίαρχος ο ρόλος των τραπεζών για να κινηθεί η αγορά πραγματικά. Και να περάσουμε από το στάδιο της ύφεσης στην ανάπτυξη. Όμως οι τράπεζες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν για τον Έλληνα πολίτη. Οδηγούμαστε σε μεγαλύτερη ύφεση πλέον? Κοιτάξτε, τα μέτρα σήμερα της κυβέρνησης, οι συνεχόμενοι φόροι που έχουμε πει ότι είναι ένα θανάσιμο σπιράλ και το έχω πει πάρα πολλές φορές, χωρίς διέξοδο, οι συνεχόμενοι φόροι αυξάνουν τα λουκέτα της αγοράς, αυξάνουν τη φοροδιαφυγή, αυξάνουν την ανεργία, μειώνουν την κατανάλωση και αυξάνουν και την ύφεση. Έχετε υπόψη σας ότι ήδη η κυβέρνηση επανακαθορίζει τα αποτελέσματα του 2011 και λένε ότι το έλλειμμα μπορεί να φτάσει στο 8 και κάτι. Εγώ έχω προσδιορίσει ότι το έλλειμμα θα είναι πάνω από το 9. Και το έχω πει πάρα πολύ καιρό τώρα. Διότι πραγματικά η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα από μεταρρυθμίσεις και αναγκάζει συνέχεια να παίρνει χρήματα από τους εύκολους πόρους που λέω εγώ, δηλαδή
τον μικρό μεσαίο, τον συνταξιούχο, τον μισθωτό, αυτόν δηλαδή που συνέχεια αρμέγει και χωρίς να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, τέλος σε αυτά. Πλέον η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Η έκρηξη είναι δεδομένη για μένα και βέβαια δεν είναι αδιέξοδος αυτή η οικονομική πολιτική που συνέχεια θα μας βαθαίνει σε μια ύφεση η οποία είχα πει ότι θα ξεπεράσει την τριετία του 15% και είναι πραγματικότητα, η οποία δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν την ύφεση αν δεν υπάρξουν μέτρα τόνωσης αγοράς και από τις τράπεζες, αλλά και ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα. Χθες παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις για τη φορολογία πριν ανακοινώσει η κυβέρνηση το εθνικό φορολογικό σχέδιο. Είπε ότι θα καταργήσω το τέλος ακινήτων. Ουσιαστικά θα μειώσω το ΦΠΑ κατά 4 μονάδες, δηλαδή θα πάει στο 19% και σε κάποιες άλλες περιοχές στο 9%. Είπε ουσιαστικά ότι θα επαναφέρω τα αφορολόγητα στο 12.000 και κάποια άλλα μέτρα συνολικά που ίσως τα διαβάσατε, τα είδατε. Θα μου πείτε, πολλοί λένε πως θα βρείτε αυτά τα 5 δις και παραπάνω που θα εξοικονομήσετε προς όφελος της κοινωνίας και των μικρομεσαίων. Υπάρχουν τρόποι. Εμείς θεωρούμε ότι και η ηλεκτρονική τιμολόγηση αλλά και όλες οι διαδικασίες να γίνονται μέσω ηλεκτρονικά πλέον, μέσω τάξης, το οποίο δεν λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί. Χρειάζεται άλλη επάνδρωση, άλλη στελέχωση και, εν πάση περιπτώσει, άλλη υποδομή. Εάν αυτά λειτουργήσουν πραγματικά και δεν κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά, αλλά μέσω ηλεκτρονικών καρτών να γίνονται όλες οι δοσοληψίες, να είστε βέβαιοι ότι η φοροδιαφυγή θα παταχθεί. Εάν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα και υπάρχει το αλυσβερίσι της καθημερινότητας, δεν θα παταχθεί ποτέ η φοροδιαφυγή. Και όσο αυξάνουμε τους φόρους, η φοροδιαφυγή θα μεγαλώνει. Όταν μιλάγαμε για ένα ενιαίο συντελεστή στο 15%, έχει αυτό το στόχο, ότι όποιος φοροδιαφεύγει, να υπάρχουν, εγώ μάλιστα πρότεινα να οι κυρώσεις να είναι αντίστοιχες των ποινικών, ώστε να ξεκαθαρίσουμε, να έχουμε ένα συντελεστή 15% και ένα 15% στα κέρδη, αλλά ουσιαστικά από εκεί και πέρα σε πρώτη φάση όποιος συλληφθεί να φοροδιαφεύγει θα έχει ποινικές ευθύνες, όχι σημερινούς νόμους.